σωστά. Είπε ότι στις επικοινωνίες που είχε ο ίδιος με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι είναι θετική η ατζέντα και από τις δύο πλευρές. Ξέρουμε από τον Λαυρόφο και από τον Τσαβούσογλου τον ίδιο ότι στα 4 από τα 6 σημεία υπάρχει μία σύγκληση, mm-hmm. αλλά στα 2 ακόμη υπάρχει χάσμα. Αυτό το είπε και ο Ιμπραχήμ Καλέν. Επίσης από ρωσικές πηγές ξέρουμε ότι θεωρούν ότι είναι μακρινή μια συνάντηση εφόσον δεν έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Μάλιστα λένε ότι θα είναι και επιζήμιο. Πάντως, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι αύριο πριν την συνάντηση των δύο επιτροπών που θα γίνει τέτα-τέτ και όχι με τηλεδιάσκεψη όπως την τελευταία φορά, θα κάνουν επαφές ο Ταγίπ Ερντογάν ή οι ειδικοί του αξιωματούχοι χωριστά με τις δύο πλευρές. Ναι, αλλά να κάνει τι ο Ερντογάν, δηλαδή να τους εξομαλύνει τις διαφορές, υποτίθεται. Τι να σου πω, Γιάννη, και εγώ αυτό δεν ξέρω. Πάντως, αν θυμάσαι, και στην Ατάλεια ο Τσαβούσογλου είχε κάνει το ίδιο. Είχε συναντηθεί με Λαυρόφ και Κουλέμπα πρώτα για να δείχνουν ότι έχουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, στον Δημήτρη Λιάτσο στην Μόσχα. Δημήτρη, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω αν η ρωσική πλευρά επιβεβαιώνει ότι έγινε πράγματι αυτή η συνάντηση Αμπράμοβιτς-Πούτιν. Εγώ θα έλεγα ότι ο συνάδελφος ο Γιάννης μάλλον είναι στη ρωσική γραμμή που δεν έχει καταλάβει τίποτα μέχρι αυτή τη στιγμή τι γίνεται με τον Αμπραμόβιτς, διότι εδώ που τα λέμε, ενώ ο Αμπραμόβιτς λιμένεται τους χώρους, κινείται μεταξύ Κιέβου, Μόσχας, Κωνσταντινούπολης, Λβόφ κτλ. Η αντιπροσωπεία, όπως μας είπε τώρα και ο συνάδελφος από την Τουρκία, ο Ανδρέας, δεν μπορεί να καταφέρει να φτάσει στην Τουρκία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πολύ πιο σημαντικό, είναι το εξής. Έφυγε στο Κίεβο, δηλητηριάστηκε και λέμε ότι ουσιαστικά ο σκληρός πυρήνας των Ρώσων είναι αυτός ο οποίος τον δηλητηρίασε. Να σας αυτό, πω και το σενάριο το παρόν, που λέει εδώ δεν το έχει πει ευθέως κανείς. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτό εδώ είναι μια ιστορία που δηλητηριάστηκε. Η ρωσική πλευρά, Δημήτρη μου, τι λέει, μιλάει με τον Αμπράμοβιτς ή δεν μιλάει? Η ρωσική πλευρά λέει το εξής. Ο Πεσκόφ στις 24 Μαρτίου αναγνώρισε, είπε δηλαδή, ότι ένα μήνα νωρίτερα στις αρχές των εχθροπραξιών στις 27 Φεβρουαρίου, ο Αμπραμόβιτς στο πρώτο στάδιο της έναρξης των διαπραγματεύσεων mm-hmm. πήρε μέρος. Στη συνέχεια, λέει ο Πεσκόφ, δεν έχει καμία σχέση παραπέρα, διότι αυτά τα κάνουν οι δύο αντιπροσωπείες, οι οποίες συναντήθηκαν έξω από το Μίνσκ τρεις φορές, μετά συναντήθηκαν στην Αντάλια οι υπουργοί. Άρα δεν το διαψεύδουν πάντως. Λένε Ανδρέας ότι έγινε τέλος πάντων αυτή έγινε, η επικοινωνία, αλλά σε άλλο χρόνο. Έγινε σε άλλο χρόνο. Σε άλλο χρόνο, μπράβο, αυτή αυτό είναι η ουσία τώρα. Η φράση, Δημήτρη, πες τους ότι θα τους συντρίψω. Είναι του παλιού χρόνου ή τωρινό? Ναι. Και αν, αν παραδέχονται ότι υπόθηκε αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έψαξα όλο το ρωσικό τύπο εδώ πέρα. Αυτή η λέξη δεν αναφέρεται πουθενά. Και αν μπορώ να πω κάτι εκ μέρους μου, δεν είναι ο Πούτιν ο ηγέτης ο οποίος μπορεί να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα σε ένα τρίτο πρόσωπο, έξω δηλαδή από την διεύθυνση της Προεδρίας και σε έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται, όπως βλέπουμε, ακόμα παρά το γεγονός ότι από τις 15 Μαρτίου είναι και αυτός σε κυρώσεις, ενώ το σενάριο τον έφερνε ότι όλα αυτά που κάνει, που έκανε στην αρχή ο Αμπραμόβιτς, τα έκανε για ένα βασικό λόγο, να μην πέσει τουλάχιστον εξ αρχής μέσα στη λίστα των κυρώσεων. Μάλιστα. Άρα λες ότι έχει και προσωπικά κίνητρα τέλος πάντων και άρα λόγους να τα διαρρέει και όλα αυτά. Δημήτρη, πάντως όσο η διπλωματία. Και χάνουν λεφτά αυτοί όλοι. Μια στιγμή, πέρα από την κουβέντα που κάνουμε τώρα εδώ πέρα, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες μπορεί να είναι πάμπλουτοι, αλλά χάνουν λεφτά. Κάθε μέρα που περνάει με τις κυρώσεις, χάνουν πολλά λεφτά. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνει ο μέσος Ρώσος, θα το καταλαβαίνει και αυτός, ή θα το καταλάβει και πολύ σύντομα. Αλλά πάντως αυτοί οι άνθρωποι χάνουν λεφτά, ευλόγως λοιπόν δραστηριοποιούνται ό,τι μπορέσουν να σώσουν. Βέβαια δεν το κάνουν έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τώρα σε κάθε περίπτωση, πάντως όσο η διπλωματία ή οι διαμεσολαβήσεις τέλος πάντων δεν αποδίδουν κάτι, φαίνεται ότι η στάση και των δύο πλευρών στο πεδίο σκληραίνει. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας εικόνες με στρατιώτες που φέρουν διακριτικά του Ουκρανικού στρατού να πυροβολούν άλλους με ρωσικά χαρακτηριστικά. Αποδέχονται ως πραγματικές αυτές τις εικόνες στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο, ο Πεσκόφ συγκεκριμένα λέει ότι το Κρεμλίνο έχει, έχει υπόψη το βίντεο αυτό, αλλά και πολλά άλλα ανάλογα. Και λέει ότι όλοι όσοι έκαναν εγκλήματα κατά Ρώσων εχμαλώτων πρέπει να τιμωρηθούν με βάση τις διεθνείς συμβάσεις. Έχει αναλάβει ειδικό ρόλο η Ειδική Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία, η οποία ασχολείται και με αυτό το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο δείχνουμε τώρα, αλλά και με άλλα βίντεο και με άλλες περιπτώσεις
που έχουν γίνει σε βάρος εχμαλώτων. Είναι σημαντικό. Εκείνο που μπορώ να πω ως τελευταίο είναι το εξής, ότι ο Λαυρόφ μίλησε για την ρωσοφοβία σπηλαίων, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην Ευρώπη, που έχει φέρει στη Γερμανία τουλάχιστον 200 περιπτώσεις ρωσοφόνων, οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσεις από διάφορους και σε διάφορα μέρη. Δεν χρειάζεται να τα κάνουν. Να πούμε το εισαγγελέα του Ρόζου ότι δεν χρειάζεται να δραστηριοποιείται. Υπάρχει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εδρεύει σε κοινό χώρο, που μπορεί να αναλάβει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε πρώτη ευκαιρία να διερευνήσει τις καταγγελίες όποιες υπάρχουν των Ρώσων και όποιες υπάρχουν των Ουκρανών. Τα υπόλοιπα θα μας τα αφήσει ο εισαγγελέα ο Ρόζο. Τα στοιχεία μαζεύει. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ανδρέα Ρομπόπουλε, Δημήτρη Λιάτσο, ευχαριστώ πολύ.